αρχικά ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που παραδοθήκατε εδώ στη σημερινή ημερίδα Παύλα Ενημέρωση. Εκδήλωση για το επενδυτικό σχέδιο του βιομηχανικού πάρκου της Τρίπολης πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας από αντιπροσωπεία της διοίκησης της ΕΤΒΑΦΗ ΠΑΕ. Την εκδήλωση οργάνωσε η διοίκηση του Συνδέσμου των Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης. Τον κύριο Ξαθάτο, διευθυντή της ΕΤΒΑ και τους συνεργάτες του, που έχουν την τιμή να κατέβουν στην Τρίπολη και να έρθουν σε μια πιο άμεση επαφή με όλους εμάς, προκειμένου να έχουμε μια παρουσίαση τόσο της πρότασης του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβληθεί στο φορέα για την επιδότηση και για την επένδυση που σκέφτεται να γίνουν με κάποια έργα στην ΕΠΕ, να γίνουν σχετικές προτάσεις από εμάς όλους, να έρθει μια συζήτηση και ένας διάλογος για το τι χρειάζεται η ΕΠΕ μας και να δούμε τι άλλες ανάγκες προκύπτουν. Ένας εκ των ομιλητών της εκδήλωσης ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διοίκησης της ΕΤΒΑΦΗ ΠΑΕ, Αθανάσιος Ψαθάς, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα βελτιώσεων των δικτύων της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης. Πρόκειται για έργα ίδρυυσης, οδικά έργα, έργα φωτισμού και έργα στο κομμάτι του βιολογικού καθαρισμού. Έργα προϋπολογισμού περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα αιτηθούμε ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σήμερα λοιπόν θα καλύψουμε τις προτάσεις μας για έργα υποδομής τα οποία θα δώσουν μια βιωσιμότητα τουλάχιστον 40-50 χρόνια στην ΕΠΕ. Θα δούμε και άλλα θέματα όπως επεκτάσεις, τις δαπάνες οι οποίες γίνονται είτε για τις χρεώσεις κάποιων κοινοχρήστων είτε για άλλου είδους θέματα. Και θέλω να επισημάνω το εξής φορτού περάσουμε και δώσουμε το λόγο και στο συνεργάτη μου αλλά και στους επισήμους που είναι εδώ πέρα για έναν χαιρετισμό, ότι οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο και προτάσεις έχει η ΕΤΒΑ τίθονται σε διαβούλευση στους εγκατεστημένους οι οποίοι και αποφασίζουν εκείνοι. Στην ψηφοφορία των επενδυτικών προτάσεων συμμετέχουν μόνο οι ενήμεροι ιδιοκτήτες των επιχειρηματικών βιομηχανικών οικοπαίδων. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, εμείς ως ΕΤΒΑ, ως ιδιοκτήτες των κοινόχρηστων χώρων και υποδομών, δεν συμμετέχουμε σε αυτή την ψηφοφορία. Θα ακούσουμε τις προτάσεις της ΕΤΒΑ με βάση την πολυετή εμπειρία της και τη συνεργασία, την άψογη συνεργασία την οποία έχουμε με το Σύνδεσμο των Εγκατεστημένων αλλά και με όλους τους εγκατεστημένους, προκειμένου να αναβαθμιστούν τα δίκτυα της ΒΙΠΕ και να δώσει μια πνοή ζωής τουλάχιστον για τα επόμενα 40-50 χρόνια. Αναφερόμαστε στα δίκτυα ίδρυυσης, την οδοποιία, οτιδήποτε είναι στις βασικές υποδομές της ΒΙΠΕ. Θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας και είμαστε εδώ για να τις συζητήσουμε με τους ιδιοκτήτες και εγκατεστημένους, γιατί όπως προβλέπουν και οι δημοκρατικές διαδικασίες του κανονισμού λειτουργίας, ό,τι και να προτείνουμε εμείς, τελικά πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των εγκατεστημένων και των ιδιοκτητών. Οι προτάσεις αυτές περίπου ανέρχονται γύρω στο, ανάλογα το τι θα ενσωματώθουν, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Η βιομηχανική περιοχή ήταν τόσο επιτυχημένη που είναι εξαντλημένη. Δηλαδή πολύ δύσκολα υπάρχουν νέα οικόπεδα για νέες επενδύσεις, έτσι και μεγάλα οικόπεδα. Άρα σκοπός μας ως ΕΤΒΑ είναι να βρούμε νέους χώρους προκειμένου να επεκτείνουμε την ΒΙΠΕ Τρίπολης λόγω της αυξημένης ζήτησης η οποία υπάρχει. Τα κουφάρια, τα λεγόμενα, είναι η ιδιοκτησία κάποιου, είτε κάποιου επιχειρηματία ο οποίος δεν θέλει πια να δραστηριοποιείται ή στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν κατασχεθεί από τις τράπεζες στα πλαίσια κάποιου δανείου. Άρα λοιπόν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Το θέμα είναι ότι στις ιδιοκτησίες αυτές η ΕΤΒΑ σήμερα δεν μπορεί να επέμβει. Θα το δούμε όμως, το εξετάζουμε και αυτό με το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιο θα είναι ο παρεμβατικός ρόλος της ΕΤΒΑ στα κουφάρια που υπάρχουν και στη ΒΙΠΕ Τρίπολης. Στη συνέχεια, ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναπληρωτής του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, δήλωσε ότι «Εμείς θέλουμε τις επενδύσεις για να υπάρξει οικονομικό αποτέλεσμα και για να υπάρξουν δουλειές. Θέλουμε να στηρίξουμε τις ΒΙΠΕ για να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό». Όπως ξέρουν όλοι ή σχεδόν όλοι όσοι είναι στην αίθουσα, ένας από τους σημαντικότερους, κατά την άποψή μου, σημαντικότερος πυλώνας της πολιτικής της Περιφερειακής Αρχής είναι η προσέλκυση επενδύσεων στην περιφέρεια. Η προσέλκυση επενδύσεων και για να έχουμε αθρηστικό αποτέλεσμα οικονομικό στην περιφέρεια Πελοποννήσου και για να ξαναφέρουμε πίσω επιστήμονες της Πελοποννήσου
στην περιοχή μας και βεβαίως και για να επιλύσουμε και άλλα θέματα ανάμεσα στα οποία είναι και το δημογραφικό που ταλαιπωρεί την Αρκαδία περισσότερο και την Πελοπόννησο εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα. Στο κομμάτι αυτό, ενώνουμε όλες τις δυνάμεις μας με τους επιχειρηματίες καταρχήν, με τα επιμελητήρια και με την ΕΠΕ, με την ΕΠΑ, με συγχωρείτε, την ΕΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε έναν στόχο ο οποίος θεωρούμε ότι είναι εφικτός, με δεδομένο το θετικό αναπτυξιακό περιβάλλον που υπάρχει ειδικά για την περιοχή μας και λόγω της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, αλλά λόγω και της ευρύτερης θετικής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Προσπαθούμε λοιπόν να μπορέσουμε να συνδυάσουμε δυνάμεις με το επιμελητήριο, με τα επιμελητήρια και με όλους τους επιχειρηματίες. Εκεί σας στέλνουμε βοηθούς και για να αναπτυχθούν οι υποδομές της ΒΠΕ που πράγματι χρειάζεται να αναπτυχθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και για να συζητήσουμε όλοι μαζί την δυνατότητα επέκτασής της. Το ίδιο ισχύει και για την ΒΠΕ Μελιγαλά κατά την άποψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και βεβαίως και για να συζητήσουμε και για το μείζον θέμα της Μεγαλόπολης, όπου η συνεργασία με όλους τους φορείς και με την ΕΤΒΑΒΡΙ ΠΕΗ είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε οργανωμένους χώρους υποδοχής επιχειρήσεων. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα για να στηρίξουμε όποια προσπάθεια γίνεται για το καλό της ΒΠΕ και των επιχειρηματιών της και με βέβαιος ότι θα είναι θετικά τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής τόνισε ότι είναι αναγκαίο το επενδυτικό πλάνο της ΕΤΒΑ για τη ΒΠΕ Τρίπολης. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για το επενδυτικό πλάνο της ΕΤΒΑ στη ΒΠΕ Τρίπολης. Μία ΒΠΕ Τρίπολης το τελευταίο διάστημα έχει πραγματικά στο χάρτη του επιχειρήν, με όλα αυτά που γίνονται. Και είναι σημαντικό το ότι μπορείτε και κάθεστε στο ίδιο τραπέζι όλοι σας και συζητάτε πώς και πού θα πιάσουν τόπο τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα για εσάς, ώστε να γίνουν υποδομές χρήσιμες και να έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά σας. Το Μελητήριο Αρκαδίας, όπως είχε ανακοινώσει, έχει κατεβάσει πρόταση στα μέτρα στα πλαίσια της απολιγνητοποίησης μαζί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με πολλούς φορείς. Προεξέχων φορέας όμως αυτό το όλο θέμα είναι η ΒΠΕ Τρίπολης για λόγους ευνόητους. Η πρόταση αυτή είναι για τον περιβόητο κόμβο βιοοικονομίας που και εμείς με τη σειρά μας θα έχουμε με τη ΒΠΕ, με τον ΣΕΒΠΕ, να συζητήσουμε κάποια κεφάλαια που θα κληθούν, που θα θέλετε εσείς αυτά τα κεφάλαια να το διοχετεύσουμε σε μελέτες, σε υποδομή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε στην πορεία. Σε βεβαιώνω όμως ότι η πρόταση αυτή πρόκειται να εγκριθεί και σύντομα οι υποσχέσεις που δώσαμε θα γίνουν πράξη. Θα ήθελα να θυμίσω ότι, κι αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, μόνο σε ΒΠΕΤ και το Επιμελητήριο Αρκαδίας έχει στήσει επίσημα την επέκταση της ΒΠΕ Τρίπολης. Ένικο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πάρα πολλά οικόπεδα μπορεί κάποιοι περαστικοί να τα βλέπουν ότι κάθονται, γυμνάζουν. Υπάρχουν άλλοι λόγοι, όπως ξέρετε, οι οποίοι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Εμείς λοιπόν ζητάμε σαν Επιμελητήριο Αρκαδίας το αυτονόητο να επεκταθεί η ΒΠΕ Τρυπόλεως για να υπάρχει καλύτερο έδαφος και πιο πολύ έδαφος για τους επιχειρήσεων. Τέλος, στην ενημερωτική εκδήλωση έδωσαν το παρόν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη ΒΠΕ Τρίπολης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το επενδυτικό σχέδιο για τη ΒΠΕ Τρίπολης και τους κανονισμούς των ΒΠΕ. Αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Ψαθά και τους συνεργάτες που επισκέφτηκαν το χώρο μας εδώ, προκειμένου να έχουμε μια πιο άμεση επαφή και να γνωριστεί και με τους που τους γνωρίζει, απλά να έχουμε πια έτσι αμεσότητα με τους εγκατεστημένους, να γίνει η παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου στο οποίο θα υπάρχει μια συζήτηση για να ακουστούν και από τους συναδέλφους εδώ τι προτάσεις υπάρχουν και κατ' επέκταση να γίνουν κάποιες ελεύθερες ερωτήσεις για ό,τι κάθε εγκατεστημένος που δεν είχε μέχρι πρόσφατα τη δυνατότητα να μπορέσει να έρθει σε πιο άμεση επαφή, να είναι σε έναν διάλογο που πάντα ένας διάλογος βοηθάει, να ακουστούν και οι δύο απόψεις για να πλήρως έτσι αποκατασταθεί όποιο ερώτημα, απορία έχει κάποιος και συν να επιπλέον σαν προσθέμενη αξία στη συζήτηση να είναι και ό,τι άλλες προτάσεις κάθε εγκατεστημένος μπορεί να έχει. Αυτό έχει να κάνει με ότι και φαίνεται από το πόσο κορεσμένη είναι η ΒΠΕ δική μας και κατά πόσο και με την συνεργασία την πάρα πολύ καλή που έχουμε με την ΕΤΒΑ φαίνεται ότι οτιδήποτε θέματα δημιουργούνται μέσα στη ΒΠΕ, οι προτάσεις που μέχρι τώρα έχουμε πει και θα ακουστούν και άλλες νέες προτάσεις που θα δώσουν μια καλύτερη λειτουργία στη ΒΠΕ μας, έγινε και ένας πόλος έλξης και τόσων μεγάλων επιχειρήσεων, δείτε φαρμακοβιομηχανής, που αυτό βοηθάει όχι μόνο το κλειστό κύκλο της ΒΠΕ, αλλά όσο αφορά και την
την Τρίπολη και τις γύρω περιοχές που είναι μόνο και μόνο το ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιηθεί, δίνει ένα μεγαλύτερο άπειρο και στην περιοχή μας. Με πολύ απλά λόγια, η ημερίδα αυτή που μας τιμάει με την παρουσία του κ. Ψαθάς και του συνεργάτες του γίνεται μόνο για τους εγκαταστημένους. Θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν λυθεί με μια απλή αλληλογραφία, όμως η παρουσία τους εδώ δείχνει το πόσο ενδιαφέρονται να έχουν μια αμεσότητα με τον κόσμο για να ακουστούν όλες τις απορίες.